Τώρα, στοιχεία αισιοδοξία, μάλλον σημάδια αισιοδοξία, δίνουν τα στοιχεία για την εξέλιξη τη πανδημία στην Ελλάδα σε σχέση με τα όσα καταγράφονται τουλάχιστον σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Θα πάω στον Κώστα Σαρικά. Μια σύγκριση των δεδομένων δείχνει ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση, Κώστα. Αντώνη, η Ελλάδα φαίνεται ω τώρα όχι απλά ότι αντέχει, αλλά διακρίνονται και οι πρώτε αισιόδοξε ενδείξει ότι τα αυστηρά μέτρα αποδίδουν την ώρα που σε ολόκληρο τον κόσμο τα κρούσματα από τον κοροναϊό ξεπερνούν τις 786.600 και οι νεκροί τους 37.800. Η χώρα μας από την 33η θέση έπεσε χθες στην 40η και σήμερα στην 41η σε αριθμό κρουσμάτων. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι τις τελευταίες τέσσερι ημέρε η καμπύλη αύξηση των κρουσμάτων έχει γίνει επίπεδη, δηλαδή τα νέα κρούσματα είναι σχετικά περιορισμένα. Χαρακτηριστική είναι η σύγκριση, για παράδειγμα, με την Αυστρία, χώρα 9 εκατομμυρίων κατοίκων. Τα κρούσματα εκεί ξεπερνούν τι 9.700, ενώ οι νεκροί έφτασαν του 108. Οι ελληνικές αρχές επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους πέρα από την απαγόρευση κυκλοφορίας. Κυρίως τους πολίτες που επέστρεψαν στην Ελλάδα από το εξωτερικό και παραμένουν σε κατοίκον περιορισμό, ακόμα και αν δεν παρουσιάζουν συμπτώματα με τηλεφωνήματα στα σπίτια, ακόμα και τις νυχτερινές ώρες ή και επιτόπιους ελέγχους, ερευνάτε αν τηρούν την καραντίνα.